Γεια σας. Καλώς. Καλησπέρα, Κασάνδρα. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Τι θα μας πεις σήμερα, τι έχεις ετοιμάσει? Θα πω κάτι τελείως διαφορετικό από την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Και θα το αφιερώσω σε κάποιους ήρωες της ζωής, όπως τους χαρακτηρίζω εγώ. Θέλεις εσύ... να μας πεις σε ποιους? Θα καταλάβετε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Λένε είναι η διάδρομη μεγάλη, μα δε φοβάμαι ζω για να ρίσκαρω. Η θάλασσα η γαλάζια με ψυχές έχει βαφτεί και τρόμο. Λένε είναι η ζωή ωραία, μα με ψεύτες έχω πια να κάνω. Κι αν περάσω απέναντι που θα με βγάλει ο δρόμος, δεν ξέρω. Για λίγο χρήμα δε σω ο κόσμος, τι μας κάνει. Την εξουσία κυνηγάνε όλοι πια. Και μες στο νήμα της ζωής μας θα μπλεχτούνε. Να τις αλλάξουνε από το ματρόχιο. Για λίγο χρήμα δες οι ψευτές που μας παίζουν. Και στα μέρη μου συντρίμια πια θα δω. Ψυχές μικρές αθώες δες χαμώ. Χωρίς να ξέρουν πως το αύριο είναι μικρό. Χωρίς να ξέρουν πως το αύριο είναι μικρό. Κασάνδρα, πόσο χρονών είσαι? 16. 16, ε. Φαίνεσαι πολύ μικρούλα. Και έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, γιατί θεωρώ το βάρος που έχει η φωνή σου δεν αντιστοιχεί καθόλου με την ηλικία σου, και το λέω για καλό αυτό. Έχεις μια πολύ όρημη φωνή για την ηλικία σου και μια φωνή που δείχνει ότι έχεις περάσει... Μπορεί και να μην έχεις περάσει δηλαδή, και να είναι απλά το χαρισμά σου αυτό, αλλά δείχνει μια πονεμένη ψυχούλα. Κασάνδρα, μου αρέσει, διορθώστε με ρε παιδιά να κάνω λάθος, αλλά αυτό που μου αρέσει, όχι μόνο φέτος, αλλά τα τελευταία χρόνια, είναι ότι βλέπω περισσότερους νέους ανθρώπους να έρχονται στην τηλεόραση και να θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα. Αν, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, όταν ήμουν πιο μικρός, που έβλεπα τηλεόραση, το αντίστοιχο Ελλάδα έχει ταλέντο οτιδήποτε, δεν έβλεπα τόσα μηνύματα. Τώρα, πολλοί νέοι άνθρωποι, προφανώς θα φταίει το ίντερνετ, το διαδίκτυο ή τα social media, που η πληροφορία είναι πιο ευρέως διαθέσιμη, και εσύ έχεις έρθει με ένα μήνυμα. Το οποίο είναι και πολύ επίκαιρο και πολύ σημαντικό, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο απάνθρωπο, κατά τη γνώμη μου, από το να κοιτάς κάποιον άνθρωπο και να μην τον βλέπεις ως άνθρωπο, αλλά ως εθνικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εκεί έχουμε φτάσει, να κοιτάμε ανθρώπους που κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, δεν έχουν να φάνε, και δεν βλέπουμε τον άνθρωπο αυτόν, αλλά βλέπουμε έναν Σύριο, βλέπουμε έναν Άραβα, βλέπουμε έναν Ιταλό ή ακόμα και έναν Έλληνα. Μπράβο σου, Κασάνδρα μου, και για το ταλέντο σου, αλλά και για το μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Κασάνδρα, έχεις μεγάλη ωριμότητα. Δεν είναι μόνο η φωνή σου που είναι όριμη. Είσαι μια προσωπικότητα όριμη, ένα πολύ σοβαρό κορίτσι που πατάει στα πόδια του και μαζί με τις ευαισθησίες του έχει ένα μυαλό που μπορεί να σκεφτεί τις ενοχλήσεις στο σύγχρονο κόσμο, στο περιβάλλον που ζεις, και όλο αυτό να το καταθέσει σαν ένα εργοτέχνης. Γιατί έτσι αντιμετωπίζεις τα τραγούδια σου, και σου εύχομαι κάποτε να αναδειχτούν και να βρεις τη θέση σου σε αυτό το χώρο που σου αντιστοιχεί και που σου αξίζει. Ευχαριστώ.
Κασάνδρα, μπράβο. Το τραγούδι σου ήταν πολύ ωραίο και αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι είναι και φοβερά εύστοχο το σχόλιο σου, διότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί που φεύγουν από τον τόπο τους δεν φεύγουν γιατί έτσι θέλανε, αλλά φυσικά και είναι παιχνίδια εξουσίας και οικονομικά συμφέροντα που έχουν οδηγήσει ολόκληρους λαούς να ξεσπιτώνονται και να χάνουν το βιός τους και τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η αρχή, από εκεί ξεκινάει όλο και ενώ είσαι πολύ μικρή το έχεις καταλάβει πάρα πολύ σωστά και αυτό είναι εντυπωσιακό. Μπράβο σου Κασάνδρα, καλή μια φορά, μπράβο. Θα ήθελα, επειδή πριν 3 εβδομάδες έφυγε από τη ζωή η γιαγιά μου, να αφιερώσω ένα κομμάτι. Θα το κάνεις, ναι, θα το κάνεις, θα το κάνεις. Εννοείται. Φεγγάρια ματωμένα, όνειρα πεδαμένα, κίνησες για ταξίδι. Να φύγεις ήρθε η ώρα, γιατί δε μου τώρα πόσο μου λείπεις ήδη. Είναι μακριά οι δρόμοι, δεν προλαβα συγγνώμη να σ' αποχαιρετήσω. Μόνο με μια κιθάρα και στην καρδιά λαχτάρα πώς να σε φέρω πίσω. Θα σε θυμάμαι και θα χαμογελώ κι όταν θα κοιμάμαι θα σε έχω στο μυαλό κι αν τύχει και δακρύζω αν δε συγχώραμε έλα στο όνειρό μου και παρηγόραμε και θα ήθελα να πω ότι η στίχη σε αυτό το κομμάτι δεν είναι δική μου. Είναι του Τάσου Ζόταλη, λέγεται. Η μουσική είναι δική μου. Μπράβο, Παρασύ. Δεν είχα το θάρρος να γράψω. Παρ' όλα αυτά, η γιαγιά σου ήταν πολύ περήφανη για σένα από εκεί ψηλά, να το ξέρεις αυτό. Και οι γονείς σου. Και οι γονείς περήφανοι. Κασάνδρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και θα τα πούμε στο τέλος της βραδιάς. Γεια σας.